λόγια σε μ' απόψε που τα βλέπω θόλα. Να φύγουμε μαζί, θέλω να κάνεις. Οι κουμπάροι έρχονται από την Ηλία με γεμάτα χέρια και έτσι θέλουν να γυρίσουν πίσω. Τα διαμάντια στο κορμί της είναι όλα τα λεφτά. Όλα είναι στη θέση τους και οι ομάδες είναι έτοιμες να υποδεχτούν το μοναδικό, το μαέστρο του 5x5, τον Μάρκο Σεφερλή. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο 5x5. Το παιχνίδι που χαρίζει μέχρι και 15.000 ευρώ. Και σήμερα εδώ για να περάσουμε καταπληκτικά όπως κάθε απόγευμα. Τ' αγαπάω, πάω, πάω, γι' αυτό μείνει κάθε απόγευμα εδώ για σένα! Όπου και πάω, το μυαλό μου είναι κολλημένο εδώ στο 5x5 και στις υπέροχες αυτές ομάδες. Τ' αγαπάω, πάω, πάω στην οικογένεια Μακρύ να γνωριστούμε για τρίτη και τελευταία φορά. Δύο συμμετοχές στο παιχνίδι μας, αυτή είναι η τρίτη. Έχουν πάρει ήδη 5.000 ευρώ και διεκδικούν μία νίκη ακόμα και άλλα 5.000 ευρώ. Αρχηγός, ο Κυριάκος. Καλησπέρα. Καλησπέρα και εσένα, Κυριάκο. Σ' αγαπάω, πάω, πάω. Και εγώ ακόμα περισσότερο. Όπου για να πάω, δηλαδή πραγματικά πια δεν μπορώ. Δηλαδή έχω πάθει πλάκα μαζί σου. Τι να πω, δεν ξέρω, χάνουν τα λόγια μου. Ποια είναι μαζί σου? Είναι ο κουμπάρας ο Δημήτρης. Ξέρεφός μου ο Νίκος. Δεν θυμάται και ονόματα. Ο Κυριάκος έχει ένα θεματάκι. Η γυναίκα του Ευτυχία. Και ο κουμπάρος του, ο Κώστας, που έχει βαφτίσει το παιδάκι του. Αντρόγινα έχουμε εδώ, ξαδέρφια, κουμπάρους. Χαμός γίνεται στην οικογένεια Μακρύ. Αλλά έχουμε και άλλους κουμπάρους σήμερα απέναντι. Μια ομάδα ωραία που μας ήρθε από την Ηλία. Όπως καταλάβατε, το σήμα κατατεθέν, το καρπουζάκι έτσι. Αλλά έχουμε και βαλίτσα. Παίζουμε 5x5. 5x5, τα πάντα. Α, παίζουμε μπαλίτσα. Θα παίξουμε και σήμερα μπαλίτσα. Αρχηγός ο Θανάσης Α. Αλεξόπουλος. Αλεξόπουλος. Δίπλα σου είναι ο... Θανάσης. Θανάσης... Γαλανόπουλος. Γαλανόπουλος. Μάλιστα. Τι είστε εσείς, φίλοι? Είμαστε κουμπάρι. Κουμπάρι, α, όντως. Είστε κουμπάρι. Δίπλα είναι ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης είναι κουμπάρος του Γιάννη. Μάλιστα. Από πού είναι κουμπαριά? Θα παντρέψει το Βαγγέλη. Ο Γιάννης. Έλα ρε, ναι. Το έχουμε βρει το κορίτσι όταν το βρούμε. Το έχουμε βρει, το έχουμε βρει. Πόσα χρόνια? 7. 7 χρόνια, και ναι, τι περιμένεις? Ναι. Έψανε στον κατάλληλο κουμπάρα, έτσι. Ακριβώς. Βρήκες τον Γιάννη, οπότε όλα έτοιμα. Και μένει και ο... Ο Γιώργος. Γιώργος. Ο Γιωργάκης τι είναι εκεί πέρα στο βάθος? Ο Γιώργος κουμπάρος μου είναι. Και αυτός κουμπάρος. Ναι, άρα είστε όλοι κουμπάροι, όνομα και πράγμα δηλαδή. Ωραία. Να πούμε ότι η καταγωγή είναι από τον Βαρθολομιό, ναι, της Ηλίας. Βαρθολομιό. Πολλά φιλιά στον Βαρθολομιό. Έχουμε και έναν από την Αμαλιάδα. Τον Γιώργο. Το Γιώργο. Γέννημα θρέμα. Ναι. Από την Αμαλιάδα. Αμαλιάδα. Ωραία πολύ Αμαλιάδα, έτσι. Το καλοκαίρι καλύτερα. Που έχει την Κουρούτα. Κουρούτα. Χαμός γίνεται εκεί πέρα, κόσμος πολλής. Η Μύκονο της Πελοποννήσου. Βέβαια. Πολύ ωραία η Κουρούτα και πάει πάρα πολλοί κόσμος. Έχεις εκεί καμιά επιχείρηση εκεί στην Κουρούτα, τίποτα? Όχι τίποτα, εργάζομαι. Α. Σε επιχείρηση. Άλλου. Αρτοπείο. Μάλιστα. Το καρπουζάκι του ρόλο παίζει εδώ? Είναι απλά το σήμα κατεθέν ή υπάρχει κάποιο λόγο που το φέρατε? Το καρπουζάκι έχει έρθει από το Καρδιακά Φτηλίας, όπου και εκεί είναι η εργασία μου. Εγώ εργάζομαι σε αγροτικές επιχειρήσεις. Α, ωραία. Έχουμε φέρει σήμερα εδώ ένα ξεχωριστό καρπούζι. Αυτό το καρπούζι μέσα δεν είναι κόκκινο. Και είναι κίτρινο. Όντως είναι κίτρινο, δηλαδή είναι, ναι, συνδυασμός καρπουζιού με πεπόνι. Ναι. Κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Χρησιμοποιείται συνήθως σε φρουτοσαλάτες.
και σε χυμούς. Αυτό είναι διασταύρωση, δηλαδή έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ή πάντα είναι υπήρχε. Δεν υπήρχε, είναι τώρα μια καινούργια ποικιλία που έχει ανακαλυφθεί τα τελευταία χρόνια. Και το αφεντικό μου εκεί πέρα και η εταιρεία μας όλοι καλλιεργούμε αυτό το καρπούζι. Μπράβο σας. Η γεύση του πώς είναι? Είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα, μόνο που αυτό είναι, αλλάζει το χρώμα. Είναι κίτρινο. Είναι κίτρινο. Τα κουκούτσια τι χρώμα έχουν? Μαύρα. Α, παραμένουν τα κουκούτσια. Παραμένουν τα κουκούτσια. Α, το απ' έξω και τα κουκούτσια παραμένουν, ναι, στο χρώμα τους. Μόνο η ψύχα είναι άλλο χρώμα. Μόνο η ψύχα είναι άλλο χρώμα. Μάλιστα. Και στο κουτάκι και τι έχετε? Έχουμε κουλουράκια. Μούστο, μακαρίδι και πορτοκαλιού. Τα φτιάχνουν κάποιοι από εσάς? Τα χεράκια μου. Αλήθεια? Αγόρι μου, πάρα πολύ ωραία. Θα τα φάμε μετά, έτσι. Εννοείται. Και άμα κερδίσετε, θα ανοίξουμε και το καρπούζι αυτό να το δούμε πώς είναι μέσα. Εννοείται. Θα δούμε αν όντως λες αλήθεια, Γιάννη. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε? Είμαστε. Ναι. Παρακαλώ, το Θανάση και τον Κυριάκο να έρθουν κοντά μου. Ο Κυριάκος είναι γεωπόνος στο δημόσιο, κάνει διάφορα πράγματα εκεί, κάνει αλχημίες, φτιάχνει μπύρες μόνος του και την ψήνει την μπύρα και τη βάζει σε μπουκάλι, βάζει και αυτοκόλλητο. Μακ Ρις λέγεται η μπύρα, αλλά δεν μένει μόνο σε αυτό. Κάνει μιμήσεις, λέει ανέκδοτα που πέφτεις κάτω, λέει σπαρταράς από το γέλιο. Μάλιστα, αυτός είναι ο Κυριάκος. Εσύ κάνεις τίποτα? Μιμήσεις, ανέκδοτα λες, τραγουδάς, χορεύεις? Όχι, ανέκδοτα δεν λέω, χορεύω. Τι χορεύεις? Μ' αρέσει το σεμπέτικο, διάφορα τραγούδια, χορευτικά. Με τι ασχολείσαι? Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Δουλεύω σε ένα μαγαζί κατασκευής και τοποθέτησης τεντών. Συστήματα σκίασης, διάφορα τέτοια. Εκεί στο χωριό. Με την παλίτσα τι σχέση έχεις που έχεις φέρει την παλίτσα? Την παλίτσα την κάνω στον ελεύθερο μου χρόνο. Εκτός δουλειάς, πάω. Ασχολούμαι. Παίζω σε μια ομάδα στο χωριό. Μαζί με τον αδερφό μου. Ερασιτεχνικό. Ερασιτεχνικό, ναι. Εντάξει, περνάει η ώρα, το παλεύουμε, μας αρέσει. Πάμε λοιπόν να παίξουμε και εδώ τώρα. 5x5. Όχι παλίτσα, πάμε να παίξουμε το αυθεντικό. Το original 5x5. Παίζουμε την πρώτη ερώτηση τώρα! Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τις 8 δημοφιλέστερες απαντήσεις στην ερώτηση. Πείτε μας ένα λαχανικό που θα βάζατε σε μια σάλτσα λαχανικών. Κυριάκο. Ντομάτα. Ντομάτα. Για να δούμε. Υπάρχει ντομάτα στο νούμερο 3. Για να ακούσουμε και το Θανάση. Α. Μαρούλι. Μαρούλι. Για να δούμε. Λίγο πιο κάτω. Άρα θα μας πει ο Κυριάκος αν θα παίξουν την ερώτηση. Πάμε. Ναι, λέει ευτυχία. Πάμε. Παρακαλώ, στη θέση σας. Μια γυναίκα μπορεί τη ζωή σου να αλλάξει. Μπορεί, άλλαξε τη ζωή του Νίκου, αλλά εδώ άλλαξε και την πορεία της ομάδας. Ήθελε να παίξουν την ερώτηση, θα την παίξουν, έτσι δεν είναι? Ό,τι πει ευτυχία. Δημήτρη μου, ένα λαχανικό που θα βάζατε σε μια σάλτσα λαχανικών. Κρεμμύδι. Κρεμμύδι. Σάλτσα χωρίς κρεμμυδάκι είναι δυνατόν. Νικολάκη. Νίκ Σκόρδο. Νίκ Κολλή. Καπετάνιε Τέρτιλι. Σκόρδο. Σκόρδο. Όχι, δεν μας το είπανε το σκόρδο. Ευτυχία. Πιπεριά. Πιπεριά. Φτιάχνει σάλτσα λαχανικών. Ναι. Βάζει πιπεριά. Ναι. Για να δούμε πόσοι άλλοι βάζουν. Άλλοι 15, στο νούμερο 2, πάρα πολύ ωραία. Και πάω στο φίλο μου τον Κώστα. Ένα λαχανικό που θα βάζατε σε μια σάλτσα λαχανικών. Μελιτζάνα. Μελιτζάνα, για να δούμε. Δεύτερο χείρι, σκεφτείτε κουμπάρι. Κυριάκο. Λαχανικό, τι να πω τώρα. Πατάτα. Πατάτα, για να δούμε. Η τύχη δεν είναι μαζί με τον Κυριάκο. Για να δούμε εδώ οι κουμπάρι. Έχουν κάνει τη σύσκεψη, έχει βγει απόφαση. Και πάω στον αρχηγό, τον Θανάση, να την ακούσω. Ένα λαχανικό που θα βάζατε σε μια σάλτσα λαχανικών. Άνηθο. 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 Για να δούμε. Η οικογένεια Μακρύ είναι η νικήτρια του πρώτου γύρου. Πήρε 49 πόντους. Πάμε να δούμε τις άλλες 4 απαντήσεις. Νούμερο 1. Καρότο ήταν η δημοφιλέστερη απάντηση. Νούμερο 6. Μπρόκολο. Νούμερο 7. Λάχανο. Και νούμερο 8. Κολοκυθάκι. Δημήτρη μου, τα είπες όλα αυτά, τα σκέφτηκες? Περάσανε, έκανα τα μια, περισσότερα. Έκανα μια σαλάτα γενικά. Τα περισσότερα. Ευτυχία μου. Τα περισσότερα. Τα σκέφτηκες κι εσύ, ναι. Δεν πειράζει. Καλά πήγατε, 49 πόντους για αρχή. Καλό ξεκίνημα. Κυριάκο μου, για να δούμε τι θα γίνει τώρα που παίζει ο Δημήτρης απέναντι στο Θανάση.
Πυροβολάει ο killer. Ο Δημητράκης είναι δημόσιος υπάλληλος. Εσύ με τι ασχολείστε, Άννας? Έχω ξυλουργείο με τον πατέρα μου. Το είχε ο παπάς. Με τον πατέρα μου και τον αδερφό μου μαζί, ναι. Μάλιστα, καλός ο ξυλουργός. Πάρα πολύ καλός. Και στην περιοχή είσαι ο καλύτερος. Όσο μπορούμε, όσο μπορούμε, ναι. Μπράβο, μου. Θάνας, ο καλύτερος ξυλουργός, να μου είμαι. Παντρεμένος, ελεύθερος. Παντρεμένος. Έλα, έχω και μια ωραία κουκλίτσα. Κουκλίτσα, ναι. Μια στη γυναίκα σου. Σε μένα. Είναι κουκλίτσα. Μέσα στην κοιλιά τη ήταν η ίδια η Διονυσία. Διονυσία ήταν η γυναίκα μου. Ναι. Αλλά τώρα ξεκινάει και μοιάζει σε μένα. Έχει μουσική κανονικά. Όχι, ακόμα. Πώς τη λένε? Αθηνά. Αθηνούλα! Τα φιλιά μας, την αγάπη μας εδώ. Από τον παπά, κοίτα εδώ. Ο μπαμπάς ευτυχισμένος. Και πώς είναι δυνατόν να μην είναι ευτυχισμένος? Θα κάνεις κι άλλο παιδάκι? Όσο σας αφήσει ο Θεός. Μπράβο, τι ηλικία έχεις, μικρό είσαι? 27 μικρό. 27, μπράβο. Και πόσα χρόνια είσαι με το κορίτσι μαζί, με τη σύζυγο? Πάμε στα 8 τώρα. Μπράβο. Παιδικός έρωτας? Παιδικός. Και κατέληξε γάμο, έτσι? Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Και πριν φύγεις από το σπίτι, ρίχνει μια τελευταία ματιά, έτσι, στον καθρέφτη. Αναγκαστικά. Γιατί? Γιατί έχω φτιάξει το μαλλί. Θες να αρέσει ακόμα, δηλαδή, ενώ έχεις αράξει. Όχι στις γυναίκες. Έχεις βρει το καταφύγιο σου, αλλά πού? Θέλω να είμαι προσεκτικός με τον εαυτό μου. Τι σημαίνει αυτό? Εντάξει, δεν θέλω να τα φορτώνω στον κόκορα όλα. Εδώ το ρίχνω με τη δουλειά μου, με το σπίτι μου, να τα αφήσω τον εαυτό μου έτσι. Καλό είναι αυτό, έτσι. Όσο μπορούμε. Έτσι λες, τουλάχιστον, γιατί ακούει η γυναίκα σου τώρα. Όχι, όχι. Α, η σύζυγος θα το βλέπει και κοιτάει στον καθρέφτη, λέει. Αφού με ξέρει τόσα χρόνια, δεν λέει τίποτα τώρα πια. Μάλιστα. Πάντα έλεγε, εντάξει. Τα νέα παιδιά, σε Δημητράκη με αυτά. Έτσι είναι, η νεολαία. Τι να κάνουμε. Πάμε να παίξουμε τη δεύτερη ερώτηση τώρα. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τις 6 δημοφιλέστερες απαντήσεις στην ερώτηση. Πείτε μας, εάν ζούσατε σε μία σπηλιά, που δεν χρειαζόταν καθρέφτης, τίποτα εκεί μέσα, ποιο ζώο θα θέλατε για συντροφιά? Δημήτρη. Ένα σκύλο. Ένα σκύλο για παρέα. Για να δούμε. Καλύτερη παρέα ο σκύλος. Δημοφιλέστερη απάντηση. Φέρνει, λέει ο Κυριάκος. Η υπόλοιπη ομάδα συμφωνεί? Ναι, γιατί. Οκ. Παρακαλώ, στη θέση σας. Εάν ζούσατε σε μία σπηλιά, ποιο ζώο θα θέλατε για συντροφιά? Άλογο. Άλογο. Πρωτοχή, Νίκο. Ευτυχία. Γάτα. Γάτα, μια γατούλα. Για δούμε. Υπάρχει και η γατούλα. Κώστα. Σε σπηλιά θα ήμουν κάποιο δυνατό να με προστατεύει, μια αρκούδα. Μια αρκούδα. Mm-hmm. Όποτε είπε το άτομο τώρα, πώς σκέφτηκε έτσι. Αρκούδα, για να δούμε. Βέβαια. Δυνατός παίχτης ο Κώστας. Κυριάκο. Λύκο. Ένα λύκο. Για να δούμε. Παίζει δυνατά η ομάδα, Δημήτρη. Και καμιά κατσίκα να πίνουμε κανένα γάλα. Καμιά κατσίκα να πίνουμε γαλατάκι. Για να δούμε. Δεύτερο χείστη, σκεφτείτε κουμπάρι. Νίκο. Νυχτερίδα. Σε έστειλε. Νυχτερίδα, να κάνει παρέα με νυχτερίδα. Γιατί όχι. Και να κοιμάται ανάποδα. Είσαι να κοιμάσαι όρθιο, ε. Με αυτή την απάντηση που έδωσε. Για να δούμε. Νυχτερίδα. Όχι ρε φίλε, άμα δεν σε θέλει, δηλαδή, πραγματικά. Ατυχία. Πώς έλεγε μια παίχτια, ποιους ρωτάτε, δηλαδή, ποιους ρωτάτε. Δεν είπαν την νυχτερίδα. Κουμπάρι, μεγάλη ευκαιρία σας έδωσε ο Νίκος. Η ερώτηση είναι, αν ζούσατε σε μια σπηλιά, ποιο ζώο θα θέλατε για συντροφιά? Θα επιλέξουμε το λιοντάρι. Το λιοντάρι. Ομόφωνη απόφαση. Ομόφωνη. Και καλή απόφαση μου φαίνεται. Κυριάκο, συμφωνείς? Ναι. Καλύτερη απάντηση από την νυχτερίδα, έτσι. Για να δούμε, λιοντάρι. Νταρι, 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 την νίκη πήραν οι κουμπάροι, την νίκη πήραν οι κουμπάροι. 76 πόντους οι κουμπάροι, 49 οικογένεια μακρύ. Πάμε να δούμε τη μία απάντηση που έχει απομείνει. Μια μαϊμού. Και ένα ντέφι, σε σπηλιά μόνο σας, δεν το κάνεις. Ωραία, καλά πήγαμε, έτσι, κάτι έγινε, πήραμε λίγο τα πάνω μας, τα νασάκι. Τώρα που σε βλέπω, όντω είσαι πολύ ωραίο. Ο παλιό με έφαγε. Παλιός. Είσαι ωραίο αγόρι τώρα. Εκεί, το πλάνο σου απέναντι, ρε. Κάνει εκεί διάφορα εκεί στο πλάνο. Παίξει με την κάμερα. Λοιπόν, Βαγγελάκη, είσαι έτοιμο? Ναι. Πιάσε το καρπούζι έτσι για γούρι. Ναι. Όχι, μην το φέρει εκεί, απλά πιάσε το γιαγούρι. Ναι, είσαι έτοιμο? Παίζει απέναντι στον Νίκο. Ο Νίκο, ο αγρότη, με την απάντηση που έδωσε. Μετάνιο γι' αυτό? Όχι, δεν μετάνιο.
Μια χαρά απάντησα. Μετανιώνουμε για πράγματα που δεν κάνουμε. Πω, πω, τι είπε τώρα το άτομο. Ακριβώς. Τι είπε, γιατί δεν άκουσα, τι είπε. Μετανιώνουμε για πράγματα που δεν κάνουμε. Ο Νικολάκης που λες έχει ένα κουσούρι, κορνάρει συνέχεια. Σε όποιον δει στον δρόμο, το χαιρετάει. Ανταποδίδουν οι άλλοι. Ναι. Κουστάρι, Κατερίνα Στανίση. Δεν λένε να ακούει Κατερίνα Στανίση. Σε έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω. Το αφιερώνει στη γυναίκα του ευτυχία αυτό, ε. Απλά δεν έχει βάλει ποτέ εδώ. Δεν άκουσα, πώ είπατε, ορίστε. Συγγνώμη κύριε, ποιο είστε. Το έχει βάλει, ε. Και τι έκανε, τι είπε. Σε αυτήν την ερώτηση. Ναι. Ο μυστικό σου έρωτα είναι. Μυστικέ μου έρωτα. Ωραίο ο Νίκο, παιδιά. Έχει 22 χρόνια τώρα, εντάξει. Ο μυστικός έρωτας που έγινε φανερός και κατέληξε σε γάμο και έχουν δύο υπέροχα παιδιά. Τα γνώρισα στο προηγούμενο επεισόδιο και είναι και σήμερα κοντά μας. Ε? Ναι. Τους έφερα να βγουν στο προηγούμενο έτσι, επεισόδιο. Έτσι. Να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Θα δείξει. Βαγγελάκη, με τι ασχολείσαι. Κρεοπόλης. Ωραία, φίλε, Κρεοπόλης, Μπούτσερ. Ε, το λέει και στα αγγλικό, το είδε. Μιλά στα αγγλικά ή μόνο τη λέξη αυτή ξέρει. Μόνο αυτή ξέρω. Τόσο καλά. Ωραία. Ναι. Πολλά χρόνια Κρεοπόλης. Από τον μπαμπά και εσύ το βρήκες. Όχι, όχι. Δικό σου. Όχι, υπάλληλος είμαι. Α, υπάλληλος. Ναι, ναι. Πες μου έτσι. Πόσα χρόνια είσαι Κρεοπόλης. 10. Την κατέχεις τη δουλειά καλά. Ναι, ναι, ναι. Ήθελες να την κάνεις. Ναι, μου αρέσει αυτή τη δουλειά. Πώς και έτσι, δηλαδή. Δεν είχες άλλα όνειρα να γίνεις όταν ήσουν μικρός. Όχι. Είχα πάει σε ένα ακροπολείο, έμαθα τη δουλειά και μου αρέσει. Μπράβο, αγαπητέ. Ναι, ναι. Το θέμα είναι να κάνεις αυτό που αγαπάς. Έτσι. Είπαμε λοιπόν ότι είσαι 7 χρόνια σε σχέση και πας για γάμο. Ναι. Η σύζυγος έχει αμάξι. Έχει. Τη το παίρνω συχνά. Γιατί? Γιατί. Έχει βενζίνη. Είναι ακριβή βενζίνη. Α, εσύ είσαι πιο ακριβό αμάξι. Και το αυτοκίνητό μου, ναι, ναι. Και καίει περισσότερο, ναι, 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 έτσι. Ναι. Αλλά το έχει για μόστρα. Ναι. Και έχει το αμάξι του βενζίνη. Το γκαράζ. Μάλιστα. Για να κινήσει μέσα στο χωριό εκεί πέρα, ναι, στο Βαρθολομιό. Στο χωριό. Μάλιστα, ωραία. Πάμε να παίξουμε την τρίτη ερώτηση τώρα. Αυτή η ερώτηση χαρίζει διπλούς πόντους, το ξέρετε πια αυτό καλά. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τις 7 δημοφιλέστερες απαντήσεις στην ερώτηση. Πείτε μας ένα άρωμα που μπορεί να έχει το τσάι. Πατήσω εγώ. Έλα, Νικολάκη. Ευκάλυπτο. Ευκάλυπτο. Αυτό μου ήρθε αυτό. Νύχτερινες και αράχινες γλυκιά μου. Ευκάλυπτος. Όχι, ρε φίλε. Μα ποιου ρωτάτε, δηλαδή, είναι δυνατόν. Δεν πίνουν τσάι αυτοί που ρωτάνε. Ένα άρωμα που μπορεί να έχει το τσάι. Δυόσμος. Δυόσμος. Εντάξει, καλά είναι γι' αυτό. Ευτυχία. Ένα άρωμα που μπορεί να έχει το τσάι. Καραμέλα. Καραμέλα. Για να δούμε. Υπάρχει, αλλά ρωτάω και τον Γιάννη. Φράουλα. Φράουλα. Για δούμε. Όχι, δεν υπάρχει καν, οπότε ρωτάω τον Νίκο αν θέλουν να παίξουν την ερώτηση. Κυριάκος είναι αρνητικός. Ο Δημητράκης το σκέφτεται, η ευτυχία. Το Στεφάνη σου λέει όχι, οπότε εκεί σταματάνε όλα. Ένα, παιδιά, δεν ρωτάω τον Κώστα. Όχι, σιγά, μην ρωτήσω τον Κώστα. Πω. Όχι, εντάξει, δεν είναι. Ας την πάρουμε. Λέγε. Όχι, τα παιδιά. Θα παίξουν τα παιδιά. Πάμε στη θέση μας. Γιώργο, ένα άρωμα που μπορεί να έχει το τσάι. Ροδάκινο. Ροδάκινο. Για να δούμε. Πρώτο χ. Πάω στο Θανάση. Ένα άρωμα που μπορεί να έχει το τσάι. Βανίλια. Βανίλια. Για να δούμε. Υπάρχει βανίλια. Θανάση. Λεμονί. 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 Λες να είναι η μόνη απάντηση που είναι σωστή. Μπορεί. Λεμονί. Αγόρι μου, λεμόνι, είναι η πιο δημοφιλής. Αγγέλη. Μήλο. Μήλο. Ωραία. Μήλο μεγαλέλα μαζί. Γιάννη. Φρούτα του δάσους. Φρούτα του δάσους. Για να δούμε. Πώς φαίνεται ο εραστής ο εξωτικός, φρούτα του δάσους. Έλα ρε Γιωργάκη, για λέγε ρε. Μάγκο. Μάγκο. Το μάγκο από ποιο δέντρο βγαίνει. Από τη μαγιά. Α. Μάγκο. Δεύτερο χ, συσκεφτείτε οικογένεια μακρύ.
Τι απαντησούλες έχουν μείνει, Θανασάκη. Έλα, αγόρι μου, ένα άρωμα που μπορεί να έχει το τσάι. Πράσινο τσάι. Πράσινο. Ένα άρωμα που μπορεί να έχει το τσάι. Πράσινο. Ναι. Το άρωμα το πράσινο, λες. Πράσινο, ναι. Ναι, πράσινο τσάι. Δεν λέμε είδος τσαγιού, λέμε άρωμα. Για να δούμε, πράσινο. Το πράσινο, το χρώμα του πάω, ε. Θανάση μου, σ' αγαπάω, πάω, πάω, απέναντι όμως. Για να δούμε, οικογένεια Μακρύ, έχει κάνει σύσκεψη. Τους βλέπω σίγουρους. Ο Κυριάκος ο αρχηγός δεν είναι καθόλου σίγουρος ή είναι. Σίγουρος το 50-50. Αχ, κατάλαβα. Για να ακούσω απάντηση καταρχήν. Τι σκεφτόμαστε, τι δίνουμε. Την οριστική απάντηση και θα το συζητήσουμε μετά. Πάμε για τη Μέντα. Μέντα. Και τι άλλο έπεσε. Φασκόμηλο έπεσε. Και τι άλλο, το ξέρασα. Κανέλα να και... Όχι, κανέλα όχι. Την έχουμε πει. Okay. Πιο πολύ αυτά τα δύο. Μέντα, παραμένουμε και, στη Μέντα. Και Ρόδι που είπαμε, ναι, ναι, αυτό. Και Ρόδι, έπεσε, αλλά σαν πρόταση. Μέντα, για να δούμε λοιπόν, Μέντα. Η οικογένεια Μακρύ, νικήτρια και του τρίτου γύρου, πήγε στους 155 πόντους, 76, σχεδόν τους μισούς έχουν οι κουμπάροι. Πάμε να δούμε την τελευταία απάντηση που έχει απομείνει στο 5. Γεια Σέμι, το ξέρατε? Όχι. Ούτε εγώ, το είπανε. Όπως είμαι σίγουρος, δεν θα ξέρατε και αυτό, ότι υπάρχει τσάι με άρωμα τσιχλόφουσκας και προέρχεται από ποια χώρα? Κίνα. Ιαπωνία. Ταϊβάν. Ταϊβάν. Made in Taiwan. Ε, το ξέρεις? Φούσκα, ναι. Το ξέρεις? Όχι. Λοιπόν, ευτυχία μου, είσαι έτοιμη? Έτοιμη. Έλα να παίξεις απέναντι στο Γιάννη. Παίζω και τελευταία φορά. Πώς σου φαίνεται που παίζει τελευταία φορά, Ντίτι μου? Ντίτι είναι το φαιδευτικό της. Ε? Λυπάμαι που φεύγω. Αλήθεια. Ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό που έζησα. Εγώ λυπάμαι, γιατί είστε πολύ ωραία ομάδα, πολύ ωραία οικογένεια. Ευχαριστώ. Μείνατε πολύ στο παιχνίδι μας, γνωριστήκαμε λίγο παραπάνω από ό,τι... Σε είδαμε από κοντά. Με άλλες ομάδες. Τα παιδιά μου χαρήκανε πάρα πολύ. Σου. Να είναι καλά. Να τα χαίρεστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη του στο πρόσωπό μου. Και... από μικρο... ειδικά ο μεγάλος, από μικρός, πολύ πολύ μικρός. Πολύ μικρός, χαζεύει. Χαίρεσαι αυτό για την ανατροφή που έχει πάρει το παιδί βλέποντας εμένα? Βεβαίως. Είσαι περήφανη γι' αυτό? Πάρα πολύ. Εγώ να δω. Χαίρομαι. Γιάννη μου, για μίλα μας για σένα. Είπαμε για το καρπούζι, τόσα πράγματα εκεί πέρα. Εγώ εργάζομαι σε αγροτικές επιχειρήσεις, είμαι οδηγός του τρακτέρ. Ασχολούμαι και εγώ με το ποδόσφαιρο, παίζω μαζί με τον Θανάση. Αντίπαλος με την ομάδα του Γιώργου, παίζουμε στην ίδια κατηγορία. Αλήθεια? Αυτή τη χρονιά μας κέρδισε δύο φορές και δεν μπορούμε να φύγουμε από κοντά του με τίποτα. Τι θέση παίζεις? Εγώ παίζω τερματοφύλακα. Δύσκολη θέση, γιατί παίζω και εγώ τώρα πια στα φιλανθρωπικά που κάνουμε. Με έχεις δει? Ναι. Καλώς. Καλώς. Έχω αντίληψη. Έχεις αντίληψη. Έχω πιάσει πέναλτι, έχω πιάσει από μεγάλους βετεράνους ποδοσφαιριστές. Δεν μπορούσα να βάλω την μπάλα στα δίχτυα. Είχα κατεβάσει και ρολά. Καλό είναι αυτό. Έχεις το παρατσούκλι Κόναν. Κόναν. Γιατί? Όταν ήμουν μικρός. Δεν σε σηκώναν με τίποτα το πρωί, έτσι. Είχα. Κυριάκο, χίλια συγγνώμη, αγώνη μου. Μου ήρθε και το είπα. Χίλια συγγνώμη που λέω αστεία μπροστά σου, έτσι. Για πες. Από την υπερβολική δύναμη που είχα σαν παιδί από μικρός, ήταν η ταινία Ο Κόναν ο Βάρβαρος και γύρισε μια μέρα θύσμη και μου λέει: σήκωσε αυτή τη γλάστρα σαν τον Κόναν τον Βάρβαρο. Και έτσι έμεινε. Τόσο δυνατός? Ναι. Τι γλάστρα ήταν, μικρό αυτό το κακτάκι το μικρό? Πού να θυμάμαι τώρα. Α, μπράβο, και σου είχε μείνει τον Κόναν, ε? Και μου είχε μείνει τον Κόναν. Και σε φωνάζουν έτσι και στο γήπεδο? Ναι. Και το βράδυ, α πούμε, τι ώρα γυρίζει, παιδί μου, από τα μπουζούκια 4-5 το πρωί? Γυρνάω. Γιατί βλέπω ότι ξενυχτάς. Ξενυχτάω. Φαίνεται στο πρόσωπό σου αυτό. Τι ώρα κοιμάσαι το βράδυ? Ανάλογος. Τι εννοείς? Μπορεί να πέσει και 9 και 10, έτσι. Εγώ όταν φάω. Το πολύ αργό σου. Όταν φάω, θέλω να πέσω για ύπνο κατευθείαν. Δηλαδή, και αν πάτε σε μια ταβέρνα, ρε παιδί μου, να φάτε, κοιμάσαι και φεύγουν οι άλλοι. Πηγαίνουμε αργά στην ταβέρνα για να μην αποκοιμηθώ. Έλα, εσύ. Και μου έχουν κολλήσει τα παιδιά του παρατσούκλι καληνυχτάκια. Α, μάλιστα. Δεν το και στο γήπεδο, άμα φας 4-5 γκολ, μετά πέφτει και κοιμάσαι. Όχι, όχι, γιατί φεύγω. Στον υπόλοιπο αγώνα. Επειδή είσαι παγωμένο, γι' αυτό το λέω. Μάλιστα, ρε το Γιάννη. Παντρεμένος ελεύθερος? Όχι, ελεύθερος. Πάμε να παίξουμε την τέταρτη ερώτηση τώρα. Αυτή η ερώτηση χαρίζει διπλούς πόντους, το ξέρετε αυτό. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τις. 6 δημοφιλέστερες απαντήσεις στην ερώτηση. Πείτε μας κάτι από το οποίο μπορούμε να κινδυνεύσουμε μέσα στη θάλασσα. Γιάννη. Καρχαρία. Καρχαρία, βέβαια. Για δούμε. Βέβαια.
Είναι δημοφιλέστερη απάντηση και είναι λογικό αυτό. Γιάννη μου, θα παίξετε την ερώτηση. Πάμε στη θέση μας, να δούμε τι θα γίνει. Γιώργο, κάτι από το οποίο μπορούμε να κινδυνεύσουμε μέσα στη θάλασσα. Μέδουσα. Μέδουσα. Τσούκτρα, μέδουσα είναι μαζί. Θανάση μου, κάτι από το οποίο μπορούμε να κινδυνεύσουμε μέσα στη θάλασσα. Δράκαινα. Δράκαινα. Όχι. Θανάση. Σκάφος. Από κάποιο σκάφος. Ωραία απάντηση. Για να δούμε. Δεύτερο, εκεί δεν το είπαν όμως. Σκεφτείτε οικογένεια μακρύ. Βαγγέλη. Απ' τα κύματα. Απ' τα κύματα. Και αυτή καλή απάντηση. Για να δούμε. Μπράβο, Βαγγέλη. Πολύ ωραίο. Διάλειμμα. Ανεμοστρόβιλο. Από ανεμοστρόβιλο. Για να δούμε. Με πήρε ο ανεμοστρόβιλος και με πάει απέναντι στην οικογένεια Μακρύ. Έχουμε απάντηση. Ναι. Κάτι από το οποίο μπορούμε να κινδυνεύσουμε μέσα στη θάλασσα. Αχινό. Αχινό. Καλή απάντηση, ευτυχία. Υπόθηκαν κι άλλες. Όπως. Κράμπα. Κράμπα, να πάθεις κράμπα, ε. Ρεύματα. Ενώ κολυμπάς, ρεύματα. Αλλά καταλήξαμε στο ένα αχινό. Πιο safe, μου φαίνεται. Πιο safe, από τα ρεύματα. Για να δούμε, λοιπόν. Αχινός. Τελικά δεν ήταν καθόλου safe ο αχινός. Οι κουμπάροι είναι οι νικητές του τέταρτου γύρου. Πάμε να δούμε τις άλλες τρεις απαντήσεις. Το νούμερο 2. Πνιγμός. Νούμερο 4. Να, η κράβα η οποία υπόθηκε. Και νούμερο 5, άμα είναι τα ρεύματα, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Έλα. Δεν πειράζει. Εντάξει, δεν πειράζει. Είπατε δύο από τις απαντήσεις που υπήρχαν στον πίνακα και τελικά καταλήξατε στον αχινό. Τέλεια απάντηση. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Πρέπει να σας πω ότι ανάμεσα στα πιο περίεργα πλάσματα της θάλασσας συναντάμε το σαλιγκάρι φλαμίγκο. Το έχετε ακούσει? Όχι. Το σκουλίκι έλατο. Μοιάζουν όλα αυτά. Αυτό είναι καλό για ψάρεμα τα Χριστούγεννα. Το βάζεις, το πετάς μια και λέει, ο έλατο, ο έλατο, τζιμπάι δε τζιμπάι. Και το καλαμάρι βαμπύρ. Καλαμάρι βαμπύρ, καταλαβαίνουμε όλοι προφανώς τι είναι. Κάποιο καλαμάρι που άμα σε τσιμπήσει, την έβαψες, τη θάλασσα κόκκινη. Οκ. 155 η οικογένεια Μακρύ. 162 πέρασαν μπροστά οι κουμπάροι. Μιλάμε για απόλυτο ντέρμπι και τώρα θα δοθεί η εξήγηση. Ποια ομάδα θα είναι νικήτρια του σημερινού παιχνιδιού. Κοιτάω εσένα, Γιώργο μου, γιατί τώρα παίζεις απέναντι στον Κώστα. ...155 η οικογένεια Μακρύ. 162 πέρασαν μπροστά οι κουμπάροι. Μιλάμε για απόλυτο ντέρμπι και τώρα θα δοθεί η εξήγηση. Ποια ομάδα θα είναι νικήτρια του σημερινού παιχνιδιού. Κοιτάω εσένα, Γιώργο μου, γιατί τώρα παίζεις απέναντι στον Κώστα. Ο Ντούλης ήρθε αεράτος, γρήγορος, σου λέει πάμε να πάρουμε τώρα την νίκη, να πάρουμε και άλλα 5.000 ευρώ και να γυρίσουμε πίσω στη Λακωνία. Μια χαρά. Γιατί πολύ κάτσαμε στην Αθήνα, έτσι, κάθε μέρα να βγαίνουμε στη τηλεόραση, έχουμε γίνει φίρμες, να πούμε. Αυτό, να παίξει κανένας άλλος σε αυτό το παιχνίδι. Ο Ντούλης, αυτό είναι το φαϊδευτικό του, είναι υπάλληλος σε ορθοπαιδικά είδη. Σωστά. Η γυναίκα του λέει ότι ανακατεύεται παντού και για να το λέει έτσι θα είναι. Γιατί το κάνεις αυτό? Ίσως επειδή έχει σχέση με το άλλο το παρατσουκλί του, ότι μιλάω πάρα πολύ και να θέλω να μαθαίνω τα πάντα ή να διορθώνω τα κακοσκήμενα. Και τα διορθώνεις ή τα κάνεις σχεδόν? Πάντα. Δεν συμφωνεί η γυναίκα μου, αλλά δεν έχει σημασία. Γιώργο μου, ελεύθερος. Παντρεμένος με δύο παιδάκια. Μπράβο, αγόρι μου. Ένα πόσα χρόνια? Ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Να σου ζήσουν. Με τη γυναίκα μου είμαστε 10 χρόνια μαζί. Αλλά είμαστε παντρεμένοι από το 16, 6 χρόνια. Μάλιστα. Και εσύ από πιτσιρίκια, έτσι μικρό είσαι κι εσύ. Παρόλο που έχει αρχίσει και γκριζάρει. Μικρό δεν το λε, μικρό, εντάξει. 34. Εντάξει, μικρό είσαι. Βέβαια. Κωστά μου. Εδώ μα είπε ο Θανάσης ότι χορεύει ζεϊβέκικο, ότι είναι καλό, του αρέσει να χορεύει ζεϊβέκικο.
αλλά έχω πληροφορία. Σου είπε να πει. Άλλη πληροφορία, έτσι. Όχι, το διάβασα στο ίντερνετ. Ότι χορεύεις κι εσύ πάρα πολύ ωραία και αυτός είναι ο λόγος που σε πειράζει η υπόλοιπη παρέα. Είναι όντως έτσι, χορεύει ωραία. Τι χορεύει. Τα πάντα. Ό,τι του έρθει. Το καλύτερο του ποιο είναι, ρε παιδί μου, να ανέβει πάνω στο τραπέζι, δηλαδή και να τα δώσει όλα. Ό,τι του βγει, ναι. Ό,τι του βγει. Ό,τι βγει εκείνη τη στιγμή. Χορευτικό. Δηλαδή, ό,τι του βάλουμε τώρα να το χορέψει. Ναι, για να δούμε, ρε παιδιά, βάλτε κάτι έτσι. Αυτός είναι ο Γιώργος. Μουσική να ακούσει και Λευτέρη Πανταζή, αγαπημένο. Τα πάντα. Όλα. Μάλιστα, ωραία. Εντάξει, ξεκουράσου, γιατί πάμε να παίξουμε την πέμπτη ερώτηση τώρα. Βάλτε τα δυνατά σας, γιατί αυτή η ερώτηση χαρίζει τριπλούς πόντους. Είστε πάρα πολύ κοντά στη βαθμολογία. Οπότε, θα δούμε ποιος θα είναι ο νικητής. Έχουν πάρει ήδη 5.000 ευρώ, θέλουν να πάρουν άλλα 5. Κανονίστε κι εσείς. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τις. 4 δημοφιλέστερες απαντήσεις στην ερώτηση. Πείτε μας κάτι που χρησιμοποιεί ένας μπαρμπέρης. Γιώργο. Ψαλίδι. Ψαλίδι, βέβαια. Δημοφιλέστερη απάντηση. Είναι γάτα ο Γιωργάκης. Θα παίξετε την ερώτηση. Βέβαια. Ωραία, παρακαλώ στη θέση σας. Πανεύκολη ερώτηση, αντρική ερώτηση. 5 άντρες ψάχνουν να βρούνε κάτι που χρησιμοποιεί ένας μπαρμπέρης. Φτένα. Φτένα. Για να δούμε τόσο απλά. Κι όμως όχι, πρώτο χ. Θανάση μου. Ξυριστική μηχανή. Ξυριστική μηχανή. Υπάρχει ξυριστική μηχανή. Βαγγέλη. Ξηράφι. Ξηράφι. Γιάννη, μία απάντηση απομένει για τη μεγάλη νίκη. Αφροξυρίσματος. Αφροξυρίσματος, λέει, για να δούμε. Υπάρχει ο αφροξυρίσματος. Δεύτερο χ. Συσκεφτείτε η οικογένεια Μακρύ. Για να δούμε. Θα δώσουμε ευκαιρία στην οικογένεια Μακρύ, Γιώργο. Πιστολάκι. Πιστολάκι, λέει ο Γιώργος. Και δίνουμε τη μεγάλη ευκαιρία. Φάνηκε εύκολη διαδικασία για τους κουμπάρους να κερδίσουν το παιχνίδι. Πανεύκολη ερώτηση. Αλλά τελικά δεν έδωσαν όλες τις απαντήσεις. Κυριάκο μου. Η ερώτηση είναι κάτι που χρησιμοποιεί ένας μπαρμπέρης. Είπαμε διάφορα κι εμείς. Ναι, για να ακούσω. Ποια είναι αυτά. Πετσέτα. Τσατσάρα. Που υπόγεια σαν φτένα δηλαδή. Και κολόνια. Και κολόνια. Και που καταλήγουμε. Μια λέξη τώρα, έτσι, μια απάντηση μόνο. Αυτή πώς λέγεται, η... Θέλω να δούμε τι είναι... Η Μπέρτα. Η Μπέρτα, ναι. Μπροστά, που βάζουμε για να τις τρίχες, έτσι. Άμα είναι η Μπέρτα, θα είσαι ο Σούπερμαν της ομάδας. Για να δούμε, λοιπόν, Μπέρτα! Οι κουμπάροι τελικά είναι οι νικητές του παιχνιδιού. Μπράβο στα παιδιά, οι κουμπάροι που μας ήρθαν από το Βαρθολομιό Ηλίας με 411 πόντους είναι οι νικητές. Άφησαν πίσω στους 155 την οικογένεια Μακρύ. Σας έδωσα μεγάλη ευκαιρία, δεν μπορούσαν να βρουν όλες τις απαντήσεις. Μία απάντηση έκρινε όλο το παιχνίδι. Άμα είναι κολόνια τώρα. Τώρα που είμαστε πιο χαλαροί, κολόνια λες. Αφού δεν υπάρχει κολόνια. Για να δούμε λοιπόν. Φαλτσέτα. Το πήγαμε το ξηράφι. Άλλο το ξηράφι, άλλο η φαλτσέτα. Γι' αυτό και λέγονται ξηράφι. Φαλτσέτα και ξηράφι. Ευτυχία μου. Μια χαρά. Μια χαρά, όλα. 5.000 ευρώ είναι δικά σα. Σε καλή μεριά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μα. Κουμπάρι, συγχαρητήρια. Πιστεύω δεν το περιμένατε, έτσι. Φτάσατε πάρα πολύ κοντά. Την κλωτσίσατε τη νίκη από μπροστά σα. Πήγε για λίγο απέναντι, αλλά τελικά. Ξανάρθε εδώ. Συγχαρητήρια. Έχουμε ένα τελικό μπροστά μας και διεκδικούμε 5.000 ευρώ. Θέλω δύο άτομα να παίξουν μαζί μου στο τελικό. Ο Θανάσης με τον Γιώργο.
Ο Θανάσης με τον Γιώργο, το δυνατό. Το... Από εδώ, ο αέρας, μια χαρά. Εδώ, στο τελικό, αφού χορέψαμε, είμαστε σε καλό mood. Πάμε να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε 5.000 ευρώ. Ποιος θα παίξει πρώτος? Θα παίξω εγώ. Οκ. Γεργάκη μου, πας σε άλλο χώρο, ακούς μουσικούλα, χορεύεις και έρχεσαι όταν σε καλέσουμε. Άνετα. Μασάκη, είσαι έτοιμος? Άνετα. Κοιτάξτε την κάμερα εκεί απέναντι, δώσε το βλέμμα το καλό, το πολλά υποσχόμενο και πες, έρχομαι στο μεγάλο τελικό. Θα διεκδικήσω και θα κερδίσω 5.000 ευρώ, μωρό μου. Για σένα έτσι. Το λέω. Στη γυναίκα σου. Α, έρχομαι στο μεγάλο τελικό. Και μένα, στη γυναίκα okay. σου. Έρχομαι στο μεγάλο τελικό να διεκδικήσω 5.000 ευρώ. Για σας. Για σας. Και τη γυναίκα μου και την κόρη μου. Ωραία, πες μωρά μου. Α, μωρά μου. Ναι, αλλά μην το λες έτσι σαν να βγάζεις λόγο στο okay. χωριό για να βγεις δημοτικός σύμβουλος. Πες, έρχομαι σε λίγο να διεκδικήσω 5.000 ευρώ. Δεν το έχω αυτό. Για σας, μωρά μου. Πάμε, έλα, έλα. Εγώ θα σου φτιάχνω το μαλλί από πίσω, έλεγα. Έρχομαι σε λίγο να όχι πάρω... Σε λίγο, όχι σε λίγο, ύφος, ύφος. Έρχομαι σε λίγο, λίγο. Έρχομαι σε λίγο ναι. να πάρω τα 5.000 ευρώ για σας, μωρά μου. Αυτό είναι! Για σας, μωρά του! Εδώ με το Θανασάκι, έχεις άγχος? Λίγο. Σιγά, δεν πρέπει. Εντάξει. Ο Γιωργάκης είναι μέσα σε άλλο χώρο, ακούει μουσικούλα, δεν έχει επαφή μαζί μας. Πέντε ερωτησούλες πανεύκολες, πανεύκολες. Okay. Πανελλήνιες έχεις δώσει? Όχι. Στο παρελθόν δεν έδωσες, γιατί? Δεν έδωσα, όχι. Πήγα μέχρι το γυμνάσιο και μετά πήγα κατευθείαν στα Πριονίδια. Αυτό σε τράβηξε, τι να κάνουμε, έτσι. Άρα λοιπόν είναι μια διαδικασία όχι πολύ γνώριμη για σένα το να απαντάς ερωτήσεις. Έτσι. Παρ' όλα αυτά δεν θέλει άγχος, χαλαρά, ήρεμα και ωραία, σαν να είσαι στο ξυλουργείο μέσα. Ακριβώς. Και να κόβεις και να ράβεις με τις απαντήσεις. Εντάξει. 25 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου. Αν μια απάντηση σου φανεί δύσκολη, μου λες πάσο. Ωραία. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ξαναγυρίζουμε αν έχουμε χρόνο. Ωραία. Ο χρόνος αρχίζει να μετράει όταν τελειώσει η εκφώνηση της πρώτης μου ερώτησης. Είσαι έτοιμος? Μάλιστα. Βάλε την πριονοκορδέλα να δουλεύει. Πείτε μας ένα ξενόφερτο φαγητό. Κινέζικο να πω. Πείτε μας το όνομα τεπώνυμο ενός Έλληνα πρωθυπουργού μετά την μεταπολίτευση. Γύρω στον Παπαδρέου. Πείτε μας τι κάνετε όταν έχετε αϋπνία. Σηκώνουμε και πίνω νερό. Πείτε μας ένα διάσημο μοντέλο της Ελλάδας. Σου είπα πάσο να πάμε στην επόμενη. Άμα δεν μου πεις okay. πάσο, δεν μπορώ να πάω στην επόμενη. Μείναμε στις τρεις απαντήσεις μόνο. Μακάρι να είναι καλές και να έχεις πάρει κάποιους πόντους και ας βγάλει ο Γιώργος το φίδι από την τρύπα. Σωστό. Πάμε να δούμε τι κάναμε. Πείτε μας ένα ξενόφερτο φαγητό. Είπες... Κινέζικο. Καλή απάντηση, νομίζω. Για να δούμε τι έδειξε η έρευνα. Τρεις μόνο. Τελικά... δεν ήταν και τόσο καλή. Πείτε μας το ονοματεπώνυμο ενός Έλληνα πρωθυπουργού μετά τη μεταπολίτευση. Είπες... Γιώργος Παπανδρέου. Η έρευνα έδειξε 16. Κάτι έγινε. Πήγαμε στους 19. Πείτε μας τι κάνετε όταν έχετε αϋπνία. Είπες. Πίνω νερό. Η έρευνα έδειξε 6.
Πήγαμε στους 25 και μένουμε εκεί, γιατί η τέταρτη ερώτηση ήταν πείτε μας ένα διάσημο μοντέλο της Ελλάδας. Εκεί δεν μπορούσες να βρεις τίποτα, άφησες το χρόνο να κυλήσει, δεν πήγαμε στην επόμενη. Οπότε πήραμε 0 στην τέταρτη ερώτηση και 0 στην ερώτηση που δεν πρόλαβα να κάνω και ήταν η εξής. Πείτε μας, εάν είχε γεύση φρούτου το πρώτο σας φιλί, ποια θα θέλατε να είναι? Το στοιχείο σου, αγόρι μου. Τι να κάνω. Δεν πειράζει, 25 πόντους. Πά στην υπόλοιπη ομάδα και εμείς περιμένουμε τον Γιώργο, ο οποίος πρέπει να συγκεντρώσει 175 πόντους, είναι όντως πολύ, για να πάρουν τα 5.000 ευρώ. Ο Γιώργος είναι πονηρός. Και αυτά που λέει, μην τα τρως. Αλλά τώρα αυτό που θα σου πω πρέπει να το φας, να το καταπιείς και να... κάνεις πέτα την καρδιά σου για να μπορέσεις να παίξεις καλά, έξυπνα, σωστά, γρήγορα και να πάρει τα 5.000 ευρώ. Μακάρι. Ο Θανάσης δεν τα πήγε τόσο καλά. Αν ακούσεις πόσους πόντους συγκέντρωσε, θα πεις «Πού σε Θανάση, πού σε Θανάση». Θα σε πιάσω στα χέρια μου. 25 πόντους μόνο συγκέντρωσε, ναι. Πρέπει να συγκεντρώσει 175 πόντους. Είπε ότι δεν σε φοβάται, είσαι δυνατός παίκτης, έτοιμος για όλα. Θα δείξει. Απόδειξε το. Ελπίζω. 30 δευτερόλεπτα δικά σου. Αν δώσεις μία απάντηση ίδια με το Θανάση, θα ακούσεις τον ήχο αυτό. Οπότε γρήγορα θα πεις κάτι άλλο. Αν μια ερώτηση σου φανεί δύσκολη, μου λες πάσο και πάμε στην επόμενη πολύ γρήγορα, κάτι που δεν έκανε ο Θανάσης και χάσαμε πολύ χρόνο, και ξαναρχόμαστε αν έχουμε χρόνο. Ο χρόνος αρχίζει να μετράει όταν τελειώσει η εκφώνηση της πρώτης μου ερώτησης. Τα είπα καλά? Πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Πείτε μας ένα ξενόφερτο φαγητό. Πάσο. Πείτε μας το όνομα, το επώνυμο ενός Έλληνα πρωθυπουργού μετά τη μεταπολίτευση. Κώστας Καραμαλής. Πείτε μας τι κάνετε όταν έχετε αϊπνία. Πάσο. Πείτε μας ένα διάσημο μοντέλο της Ελλάδας. Πήγε καλιά. Πείτε μας αν είχε γεύση φρούτου το πρώτο σας φιλί, ποια θα θέλατε να είναι. Τσιχλόφουσκα. Πείτε μας ένα ξενόφερτο φαγητό. Ταϊλανδέζικο. Πείτε μας τι κάνετε όταν έχετε αϊπνία. Χάπι. Χάπι. Παίρνεις χάπι, ναι. Πολύ καλά τα πήγες, νομίζω, έτσι. Και μέσα στον χρόνο και οι 5 απαντήσεις και καλές, νομίζω, απαντήσεις. Είσαι ευχαριστημένος? Με την αϊπνία λίγο ήθελα κάτι άλλο. Εντάξει, τι, χάπι, ό,τι καλύτερο. Επειδή, για να κοιμηθείς. Επειδή δεν έχω, επειδή είμαι αρτοποιός, επειδή δεν έχω αϊπνία, γι' αυτό δεν ξέρα. Εσύ εκείνη την ώρα ξυπνάς, δύο. Πώς την παλεύετε η αρτοποιή, πραγματικά, δηλαδή το ωράριό σου ποιο είναι? 2 με 10, 11 το πρωί. Και μετά πας και κοιμάσαι, μπορείς? 1-2 το μεσημέρι. Μέχρι? Ανάλογα. Μπορεί να κοιμηθώ και σερί. Μπορεί και να... Αν έχεις κάποια δουλειά, μπορεί να σηκωθώ, ναι. Αλλά παίζω μπάλα για προπόνηση, ναι. Για να δω τα παιδιά μου, να πέσουμε λίγο, καμιά βόλτα. Ωραία, ωραία. Τέτοια πράγματα. Δύσκολη δουλειά. Το ξενύχτη. Α, το κάνεις για να βγάλεις το ψωμί σου και στη. Τι να κάνεις. Πάμε να δούμε τι κάναμε. Πείτε μας ένα ξενόφερτο φαγητό. Είπες ταϊλανδέζικο. Ο Θανάσης είπε κινέζικο, πήρε μόνο 3. Οπότε φαντάζεσαι κάτι παρόμοιο θα γίνει, έτσι νομίζω εγώ. Για να δούμε τι έδειξε η έρευνα. 9, κάτι είναι και αυτό. Το λέω γιατί η δημοφιλέστερη απάντηση είναι το σούσι και αμέσως επόμενη η πίτσα. Άρα προφανώς η ερώτηση αναφέρεται σε κάποιο είδος ξενόφερτου φαγητού, έτσι. Πείτε μας το ονοματεπώνυμο ενός Έλληνα πρωθυπουργού μετά τη μεταπολίτευση. Ο Γιώργος Παπανδρέου πήρε 16 πόντους. Εσύ είπες... Κώστας Καραμαλής. Νομίζω θα έχουν πάει καλύτερα, έτσι. Ελπίζω. Η έρευνα έδειξε... 23 και είναι η δημοφιλέστερη. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι η αμέσως επόμενη. Πήγαμε στους 57, θέλουμε. Πόσο ακόμα? 43. Μπράβο. Πείτε μας τι κάνετε όταν έχετε αϊπνία. Τελευταία στιγμή είπες... Χάπι, παίρνω χάπι για να κοιμηθώ. Η έρευνα έδειξε... 3 μόνο. Άρα προφανώς η ερώτηση ήταν τι κάνω για να κοιμηθώ όταν δεν μπορώ να κοιμηθώ. Η δημοφιλέστερη απάντηση είναι βλέπω τηλεόραση και αμέσως επόμενη χαζεύω στο κινητό. Πείτε μας ένα διάσημο μοντέλο της Ελλάδας. Είπες το όνομα μιας
πολύ ωραίας γυναίκας, πολύ ωραίο μοντέλου, Βίκη Καγιά. Εντυπωσιακή. Βεβαίως. Η έρευνα έδειξε... 34. Είναι η δημοφιλέστερη απάντηση. Η αμέσως επόμενη είναι η Βίκη Κουλιανού. 94 πόντους μέχρι στιγμής. Και τελευταία ερώτηση. Πείτε μας, αν είχε γεύση φρούτου το πρώτο σας φιλί, ποια θα θέλατε να είναι, είπες... Τσιχλόφουσκα. Καλή απάντηση. Τι θα λέγεις τώρα. Μέντα δυόσμος. Μέντα δυόσμος. Δύο από τα πολύ γνωστά φρούτα που έχουμε στην Ελλάδα. Και η μέντα και ο δυόσμος. Φρούτα. Φρούτα. Τσιχλόφουσκα είναι φρούτα. Για να δούμε τι έδειξε η έρευνα. Τι να δείξει και η δόλια η έρευνα. Τέσσερις μόνο. Πάλι καλά λέμε. Η δημοφιλέστερη απάντηση είναι η φράουλα και αμέσως επόμενη το κερασί. Δεν τα καταφέραμε, μείναμε στους 98, δεν πειράζει, ελάτε όλοι κουμπάρι εδώ κοντά μας. Έχουμε δικαίωμα συμμετοχή στο επόμενο παιχνίδι και όλα να πάνε καλά, θα διεκδικήσουμε εκεί πάλι 5.000 ευρώ. Ελπίζω να είμαστε πιο τυχεροί να καταφέρουμε να τα πάρουμε. Ο goalkeeper της ομάδας εδώ, τι έχει να δηλώσει για το αποτέλεσμα του τελικού. Δεν είμαστε τόσο καλοί, αλλά έχουμε έρθει από την Ηλία για να μην γυρίσουμε πίσω με δύο χέρια. Έχουμε έρθει να πάρουμε τα 5.000 ευρώ στο επόμενο επεισόδιο. Από τι πενταγά, χειροκρότημα ρε παιδιά! Έκανε δήλωση ο goalkeeper. Και εσείς ελάτε από την Ηλία, από όλη την Πελοπόννησο, από όλη την Ελλάδα, από όπου είστε και ζείτε, να παίξουμε εδώ μαζί, να περάσουμε καλά και να διεκδικήσετε μέχρι και 15.000 ευρώ. Δηλώστε τώρα συμμετοχή. Τους τρόπους τους ξέρετε, είναι πολύ και πανεύκολοι. Σας περιμένουμε. Γιώργο μου, έλα δίπλα μου εδώ. Στείλε και εσύ ένα μήνυμα. Τα φιλιά μας. Τι άλλο, καλύτερα. Δεν χρειάζεται. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Και στο 5x5 δεν υπάρχει φτώχεια. 15.000 ευρώ δίνουμε. Κύριε δικά σας. Ελάτε να τα πάρετε. Bye.